στο ΑΚΑΚΙ. Ο Υπουργό Εσωτερικών, θυμίζω, ο Κωνσταντίνο Ιωάννου, στην εκπομπή μα, κατέστησε σαφέ ότι τα σειρματοπλέγματα που τοποθετήθηκαν και μα κόστησαν 2 εκατομμύρια ευρώ α, επί προηγούμενη κυβέρνηση δεν μπορούν να λειτουργήσουν ω αποτρεπτικό μέτρο. Ιάκοβε, μου σε χαιρετώ για τις μεταναστευτικές ροές από τα κατεχόμενα. Σου, Κυρίως δεν μπορούμε μόνοι μας να βγάζουμε τα μάτια μας, υπό την έννοια να χαράζουμε σύνορα, αναγνωρίζοντα τη διαίρεση της πατρίδας μας, κατά αυτόν τον τρόπο που βλέπουμε τώρα. ανοιχτέ, βεβαίω οι πόρτες, ε, κάποια στιγμή ανοιγό κλείναν. Ε, πες μας ποια είναι η κατάσταση εκεί. Οι κάτοικοι τα βλέπουν, τώρα σου λένε τι θα γίνει, θα τα πάρουν να φύγουν. Ναι. Κοίταξε, αυτό ήταν και το κύριο αίτημα των κατοίκων τη περιοχή, ότι δεν μπορούμε από μόνοι μα να βγάζουμε τα μάτια μα και να καθορίζουμε σύνορα στην ίδια μα την πατρίδα, όταν μιλάμε για μία εμικατεχόμενη πατρίδα που στα βόρεια έχει ένα ούτω καλούμενο ε, κράτο. Δεν είναι κράτο, είναι ένα ψευδοκράτο. Δεν ερχόμαστε μόνοι μα να νομιμοποιήσουμε τα τετελεσμένα τη εισβολή. Πριν προχωρήσουμε στα τον κατοίκων, να σου πω απλά αυτά που μα έδωσε στη δημοσιότητα χθε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία στην διάσκεψη τύπου του, για τον απολογισμό για τι πρώτε 100 του μέρες. Λοιπόν, Μάρτιο, Μάιο. 2023 2310 επιστροφές εν 1169 των περασμένων Να. χρόνων άλλα 406 άτομα μεταγκαταστήθηκαν. Άρα μιλάμε για 2.716 άτομα που έφυγαν από την Κύπρο τους τρει τελευταίους μήνες. Μάλιστα το τελευταίο δίμηνο, να πούμε πως για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, όταν άρχισε να γίνεται και πιο έντονο το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης, έχουμε μεγαλύτερο αριθμό προσώπων που φεύγουν από την Κύπρο, Nice. Από ότι αριθμό άτομων που έρχονται στο νησί μα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για ποιον λόγο ήρθαμε σήμερα εδώ, πάγωσαν, όπως ακούσαμε από τα χείλη του ίδιου του Υπουργού Εσωτερικών, οι όποιοι σχεδιασμοί για επέκταση αυτού του φράχτη που δημιουργήθηκε από την α, προηγούμενη κυβέρνηση. Και πλέον ε, είναι ανοιχτέ οι πόρτε, όπω το βλέπετε. Ήμασταν στο παραένα στο να λειτουργήσουν με. Πολλέ αντιδράσει από πλευρά των κατοίκων. Είδαμε και κινητοποιήσει του τους προηγούμενου μήνε. Δεν είμαστε μόνοι εδώ. Έχουμε και έναν άνθρωπο, ο οποίο είναι καθήλυνα αρμόδιο να μα μιλήσει. Παρακαλώ, ελάτε κύριε Ασπρί. Είναι ο κύριο Αρτέμι Ασπρί. Είναι μέλο του Κοινοτικού Συμβουλίου τη Κοινότητα Ακακίου. Σα χαιρετώ. Σα καλωσορίζω στην περιοχή μα. Ε, χαιρόμαστε που καλύπτεται το μεγάλο μα πρόβλημα. Ε, δεν ξέρω, ικανοποιημένη είναι μια νίκη αυτό ότι δεν θα προχωρήσει ο φράχτη. Δεν θα, δε θα, το λέγανε νίκη. Νίκη σημαίνει πρέπει να φύγουν τα σύμφωνα των πλέγματα. Είναι επιτυχία το ότι επίσαμε για το, κακό, για το μεγάλο τεράστιο κακό που προκαλεί το κλείσιμο, εντελώ το κλείσιμο, το κλείσιμο του, με, το, με, το, με τα κάγκελα. Και όσε προποθέσει χρειαζόντουσαν για, όταν έκλειγαν το κάγκελο, με κωδικό να περάσει να πα στο σπίτι σου, κωδικό να έρθει κάποιο να του ανοίξει την πόρτα, όταν θα φύγει κάποιο επισκέπτη κατά τον ίδιο τρόπο να το ανοίξει, ήταν ανατριχιαστικό. Αλλά είναι ένα μικρό κομματάκι τη λύση. Δεν έκλεισαν το κάγκελο. Το σύρμα δόπλεγμα και το βλέ... όλα. Το Μάλιστα. βλέπουμε τώρα. Παραμένουν τα σχηματοπλαίσια. Και όλα τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει τα σχηματοπλαίσια εξακολουθούν να υφίστανται και να γίνονται οξύτερα. Ποια είναι αυτά τα προβλήματα δηλαδή. Έχουν παγώσει οι καινούριες δραστηριότητες στην περιοχή. Έχουμε καινούρια σπίτια, έχουμε κόσμο νέο που ζει εδώ. Θα ερχόντουσαν κι άλλοι, ακυρώσαν τι διαδικασίε για ανέργειση νέων κατηγιών. Τα προβλήματα αντιμετωπίζει ο κόσμο που εργάζεται στη ζώνη, την ζωντανή ζώνη. Οι αγρότε. Οι αγρότε, οι βιοτέχνε, οι... οι κτηνοτρόφοι έχουν τεράστια υποστατικά. Έχουμε βιοτεχνίε. Αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πρόσβαση και την αποχώρηση. Οι δε γεωργοί μπορεί να διανύσουν. Καλλιεργού στη μια πλευρά του σύρματο, το πλευματο, στο ένα μέρο του χτήματος, ένα ρυθμό χτήματο ή ένα αριθμό χτημάτων, για να πα στην άλλη πλευρά να καλλιεργούν τα υπόλοιπα που συνορεύουν, διανύουν ένα και δύο χιλιόμετρα. Ναι. Λοιπόν, γεωργικά μηχανήματα. Μάθαμε πω είχατε μια συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών. Mm -hmm. Τι σα είπε, ποιο ο σχεδιασμό στα επόμενα βήματα τη κυβέρνηση σε σχέση με το σύρμα το πλέγμα. Δεν ικανοποίησε το πάγιο αίτημα μα να σηκωθούν τα σύρμα πλέγματα. Αυτό που μα διαβέωσε όπω έχουμε μπει και στην αρχή, δεν θα κλείσουν οι οικανοί Και άφησε να νοηθεί ή μάλλον μας είπαν ότι αν οι αριθμοί τον αποχωρήσουν, αν μειωθεί το πρόβλημα, μπορεί να σκεφτούν για να σηκώσουν τα σύρματοπλέγματα. Αλλά η απορία μας εμάς, γιατί εδώ να είναι, εφόσον ο σχεδιασμός και το σύρματοπλέγμα θα έλυνε το πρόβλημα με Κύπρια. Ε, καλά, εφόσον ακυρώθηκε αυτό το πράγμα, ε, γιατί να μείνει εδώ. Λοιπόν, όμως, πριν κλείσουμε, να μα πείτε και για του οριοφύλακε. Πριν από ένα λεπτό, κάτι απέρασε από εδώ. Ένα αυτοκίνητο τη αστυνομία με οριοφύλακε μέσα. Mm -hmm. Είναι αισθητή η παρουσία του πλέον, τώρα που έπιασαν το κενό. Τα περίπολα τη αστυνομία ήταν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Του βλέπαμε νωρί το πρωί, του από απόγευμα. Βλέπαμε τα ίδια περιπολικά. Ενδεχομένω να άλλαξαν το πλήρωμα, να είναι οριοφύλακε μέσα, αντί αστυνομικοί. Yeah. Δεν ήταν κάτι άλλο διαφορετικό. Μεταναστευτικέ ροέ βλέπουν, Ιάκοβε. Τί... Αυτό είναι το θέμα τώρα. Έρχονται, συνεχίζουν να έρχονται. Μεταναστευτικέ ροέ. Μεταναστευτικέ συνεχίζεται άνθρωποι. να βλέπετε μετανάστες να κινούνται στην εκκριζωνή. Δεν, δεν το βλέπουμε καθημερινά αυτό. Ούτε προηγουμένως το βλέπαμε. Από καιρού εις καιρόν φτάνε μια ομάδα, 5, 6, 10 άνθρωποι, στον κύριο δρόμο Λευκοζία τρόδου και ψάχναν την αστυνομία. Α, μετανάστες μετανάστε τούτοι. Το τελευταίο διάστημα του βλέπετε και με την ίδια συχνότητα. παρατηρηθήκαν, λέω, τόσο συχνά μετακινούνται. Τελευταία πέρασαν στη Δένια και ψάχναν από τη Δένια να βρουν το, το ξενοδοχείο, το πουρνάρα όπως τους είχαν πει κάποιοι. Μάλιστα. Λοιπόν σας ευχαριστούμε. Μακάρι είναι τα ξενοδοχεία μόνο ξενοδοχείο δεν είναι. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά λοιπόν. κύριε Ασπρή. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σα.